Χαίρετε! Τι κάνεις διέτα? Όχι, θα μου πάμε κάμερες. Εμείς είμαστε μαζί. Γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Γεια σας. Λίγο καλά εσύ. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Καλά οι βουλευτές δεν ψηφίζουν. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Κάτσε. Κύριε Μπακογιάννη, σας καλωσορίζω στο επιμελητήριο της Κοζάνης, σε ένα από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας, που αριθμεί 11.000 μέλη, αλλά και ίσως το πιο ιστορικό επιμελητήριο της χώρας. Έχω εγώ φέτος τη τιμή και τη χαρά, σαν νέα διοίκηση, να εκπροσωπώ τον επιχειρηματικό κόσμο στο επιμελητήριο της Κοζάνης, κλείνοντας φέτος το επιμελητήριο 100 χρόνια παρουσίας. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας. 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Το επιμελητήριο της Κοζάνης ιδρύθηκε 16 Νοεμβρίου του 1918 με βούλευμα του βασιλέα Κωνσταντίνου. Αυτό σημαίνει ότι θεσμικά η επιχειρηματικότητα στην περιοχή υπάρχει έναν αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι το DNA της επιχειρηματικότητας της περιοχής υπάρχει για πάρα πολλούς αιώνες. Θέλω στη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού από όλες τις περιφέρειες. Αλλά έχει δώσει και πολλούς αγώνες για να απελευθερωθεί αυτή η χώρα και να στηθεί η οικονομία αυτής της χώρας. Δυστυχώς δεν πήρε σχεδόν τίποτα. Μια περιοχή που η ψυχολογία μας να αλλάξουμε λίγο οι προβλήματα της επιχειρηματικότητας. Η υπερφορολόγηση, η οποία νομίζω ότι... Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους σας που είναι σήμερα παρόντες σε αυτή τη συνάντηση. Για μένα αυτή η συνάντηση είναι, αν θέλετε, η πιο κρίσιμη συνάντηση για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διότι με τα βεβαιότητος το στίχημα το μεγάλο είναι μπροστά μας. Και το μεγάλο στίχημα είναι μπροστά μας και δεν είναι άλλο από το στίχημα της ανάπτυξης. Επειδή η καραμέλα της ανάπτυξης ακούγεται καθημερινά από όλους, να ξεκαθαρίσουμε ότι η ανάπτυξη σημαίνει υγιείς νέες θέσεις εργασίας. Υγιείς νέες θέσεις εργασίας δεν μπορεί να προέλθουν παρά μόνο από υγιείς επιχειρήσεις και από υγιείς νέες επενδύσεις. Πώς το πετυχαίνει κανένας αυτό? Για να το πετύχουμε αυτό, με τα βεβαιότητας δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τη συνταγή των τελευταίων 3,5 ετών.